την αίσθηση ότι η επόμενή μου καλεσμένη ε, που είναι η Αγλεία Κρεμέζη είναι η, η ιστορία της ε, δημοσιογραφίας γεύσης ε, αυτή καθε αυτή. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. <laughs> καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι Για... πολύ μεγάλη μας χαρά. Ε, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο και θέλω να ξεκινήσουμε πάρα πολύ σύντομα με το βιογραφικό σας και την ιστορία σας. Oh. Καθώς ήσασταν εκείνη η οποία φέρει στις πλάτες της την χαρά και ελαφρώ την ευθύνη γιατί κάτι τέτοιο έχω σαν αίσθηση ότι αφήσατε να υπονοηθεί. τη δημοσιογραφία γεύση στα πρώτα έντυπα. Δηλαδή yeah. ο λόγο για τον οποίο αρχίσαμε να βλέπουμε στα έντυπα, τα ημερήσια, τα εβδομαδιαία και τα εμινιαία, ιστορίε για φαγητά, είναι η κυρία Γκρεμέζη. Σωστά. Ξεκίνησα, στην ελευθεροτυπία. Ούτε θυμάμαι πόσα χρόνια. Δεν χρειάζεται να το θυμάστε. Αυτά είναι περί τέσσερι λεπτομέρειε, ναι. Αλλά ξεκίνησα στην ελευθεροτυπία, ναι. Ξεκίνησα τι πρώτε σελίδε που είχαν σχέση με, φαγητό. Και ξεκίνησα, α πούμε, σαν. Ανέφερα κυρίω ιστορίε υλικών και κατέληγα με κάποιο είδου Συνταγή mm -hmm. α, και μετά και στην, μετά, και στην με Έθνος και σε, σε λαβράκι, πάρα πολλές... Επί Λαμπράκη, επί Κωστόπουλου, επί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ε, και εμείς επίσης... τα πάλι ξανά στην Ελευθεροτυπία και μετά ξεκινήσαμε να κάνουμε πράγματα α, τελείως ας πούμε γαστρονομικά όπως με, με το περιοδικό γκουρμέ της Ελευθεροτυπίας κάποια στιγμή. Αλλά εγώ παράλληλα έκανα και δημοσιογραφία κανονική, mm -hmm. δηλαδή μη γαστρονομική. Κανονική δημοσιογραφία. Πολύ πιο πριν έκανα. Η τίμια δηλαδή η 35, κανονική δημοσιογραφία. 35 χρόνια κανονική δημοσιογραφία. Έχω κάνει όλων των ειδών uh, τα, τη, τη, τα, τα, πούμε, έχω, τις θέσεις, έχω, θέσεις, όλων των ειδών πάρει, mm -hmm. από, ξεκινώντας από εξωτερικό δελτίο, από εφημερίδες ξένες, lifestyle σελίδες, ας πούμε, στο περιοδικό ταχυδρόμος όταν ήταν στα ξεκινήματα τότε που είχαμε 120.000 κυκλοφορίες στην Αθήνα. 120.000 120. τη βδομάδα. Ναι, Τι λέτε το, ναι, ναι. 120.000, δεν 100. νομίζω 000. ποτέ να τα ξαναγούμε αυτά τα νούμερα. Ναι. Σε, κλικ ίσως. σε κλικ σε κλικ, Ναι, ήτανε, μετά ήταν και το κλικ σε τέτοια πράγματα, ναι, ναι. Αλλά τότε ήταν ας πούμε εβδομαδιαίο περιοδικό, δεν ήταν εβδομαδιαίο. Όχι το κλικ το περιοδικό, <laughs> ότι μόνο σε κλικ <laughs> χτυπήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή <laughs> μπορούμε <laughs> να δούμε 120.000, άλλο το κλικ. Ναι, 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 ναι. Και ε, ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ας πούμε, ε, τελικώς αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ, δηλαδή ε, βλέπω ότι η, η, η δημοσιογραφία γεύση έχει πάρει πάρα πολύ δρόμο και πάει λίγο περίεργα, δηλαδή καλλιεργεί πράγματα για τον κόσμο, λέει ε, 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 φεύγουμε τελείως, πάμε πολύ μακριά, mm -hmm. ενώ οι τάσεις ε, σιγά σιγά και για, την, ε, για πάρα πολλούς λόγους είναι... Να γυρίσουμε πίσω στα πράγματα που τρώγανε, αυτές είναι οι συνταγές. Αυτά που τρόγανε οι γιαγιάδες μας, λέει, αυτές, αυτά που οι γιαγιάδες μας θεωρούσαν φαγητό, αυτά είναι που πρέπει να γυρίσουμε πίσω και να τρώμε. Ας στη πασολάδα θα καταλήξουμε εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αχι μόνο. Στον καγιανά, Αλλά... στα αυγά, στα, Α, ακριβώς, στα βασικά. Ακριβώς, και, και σε πράγματα που έχουν σχέση με τα λαχανικά, διότι είδατε ότι ο κόσμος γυρίζει πια στα λαχανικά, και στα πράγματα που ακριβώς τρώγανε οι άνθρωποι παλιά εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό τόσο πολύ έχει, υπάρχει τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον και από το εξωτερικό, και από την Αμερική και από την Ευρώπη, για την ελληνική και τη μεσογειακή γενικότερα μαγειρική. Διότι είναι αυτά τα πράγματα που εκείνοι προσπαθούν να τα εφεύρουν. Τα αυτονόητα δηλαδή. Τα αυτονόητα. Ακριβώ. Αυτά που για μα είναι αυτονόητα, οι άλλοι προσπαθούν να τα εφεύρουν τώρα. Διότι ποτέ δεν είδαν τη μαμά του να μαγειρεύει, ποτέ δεν είδαν τη δαγιαγιά του στην κουζίνα. Δεν ζήσανε την εποχή όπου πηγαίναμε στην αγορά και αγοράζαμε ό,τι βρίσκαμε. Και έπρεπε και επίση η νοικοκυρά να κοιτάξει να δει τι θα ξοδέψει κάθε φορά. Γιατί δεν είναι τα πράγματα έτσι να βγαίνω και να αγοράζω όσο και να τα έχει την επόμενη σεζόν που θα τη λείπει. Και το θέμα μα δεν είναι, όταν λέμε ας πούμε μεσογειακά φαγητά, δεν λέμε λάδι με άρωμα τρούφα, α πούμε. Γιατί αυτό έχει γίνει λιγάκι, έχει λίγο. Ας πούμε, Ή λιγάκι. αυτό το μπαλσάμικο που μόνο στο Έτσι... σαμπουάν σα δεν το έχετε βάλει <χ> πια <χ> το μπαλσάμικο δηλαδή. Ακριβώ. Το, το με <σχένομαι> το μπαλσάμικο. Ακριβώ. Δεν μου φταίει κάτι. Και, και, και επίση και η πάρα μου μουστάρδα ξαφνικά όλα τα πράγματα και αυτά τα περίεργα <χ> <χ> που μπαίνουν. Τα οποία δεν, υπάρχ, δεν, υπάρχει λόγο, α πούμε. Τα ίδια τα υλικά. Εμείς έχουμε τέτοια ωραία υλικά με τέτοια γεύση

τα λαχανικά μα τα εποχιακά, αλλά είναι εποχιακή αυτή η μαγειρική. Δεν είναι έτσι ξαφνικά, ας πούμε, να μα έρθει τώρα να τρώμε ντομάτε, α πούμε. Πώ θα το κάνει το γεμιστό νόστιμο, δεν είναι ντομάτα καλοκαιρινή. Ακριβώ αυτό είναι το θέμα. Έτσι. και πώ θα κάνει, α πούμε, σωστή χορτόπιτα όταν δεν είναι χειμώνα να υπάρχουν χόρτα, να υπάρχουν τα σωστά χόρτα και αρωματικά. Ποια είναι τα πιο νόστιμα χόρτα για χορτόπιτα. Εξαρτάται, αυτά τα ξέρει σε κάθε περιοχή και σε κάθε που, ας πούμε, περιοχή και σε κάθε, α, και κάθε νοικοκυρά έχει τη, το δικό τη χαρμάνι χόρτα. Ωραία. Yeah. Ε, αλλά πάντως εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι ζωχοί, ας πούμε. Ζωχάρια, δεν ξέρω αν... Α, αλλά όλα τα χόρτα στην Ελλάδα έχουν διαφορετικά ονόματα. Δεν λέγονται το ίδιο τα σε ζωχιά, όλα τα μέρη. Ναι. τα ζωχιά. Να κι εγώ Βράβο. Μπράβο. Κάπου αλλού ε, μπορούν να λέγονται αλλιώ. Ε, μπορούν να λέγονται αλλιώ. Ε, αλλά, ε, αλλά, υπάρχουν πολλών ειδών διαφορετικά χόρτα που τώρα, ας πούμε, η σεφ από την Αμερική... χθε πήρα ένα email από ένα σεφ από την Αμερική που με ρωτούσε ποια είναι αυτά τα χόρτα που κάνουν τα χόρτα βραστά. γιατί Παντού όπου τα, πας, τα χόρτα βραστά και τα βλήτα, αλλά τα βλήτα είναι το καλοκαίρι. Τα βλήτα Στο είναι στόκεφο. το μόνο χόρτα του καλοκαιριού. Και εμεί τρώμε για πάντα βλήτα, α πω. Τώρα έχουν... ε, Πώ θα τα βρείτε, Πού τα βρίσκεται, Κατά τα καλλιεργή, κάποιο. Ε, γιατί κανονικά τώρα τρώνε τα διάφορα άλλα πράγματα, τα χόρτα. Οι χανίδες, μ και λαχανίδε, αρέσουν Και λαχανίδε. Οι λαχανίδε oh. είναι πάρα πολύ ωραίε. Και στην Αμερική γίναν ε, τι μόδε οι λαχανίδε και τι λένε κέιλ. Το κέιλ είναι η λαχανίδα. τόσο καιρό. Το κέιλ είναι ένα είδο λαχανίδα. κυρία να πούμε μεταξύ ότι έχει το πιο ευπόλυτο παγκοσμίω βιβλίο ελληνική κουζίνα. Αυτή καθεαυτή επίση. <laughs> λοιπόν, βρίσκεται όμω στη Θεσσαλονίκη και για έναν άλλο λόγο, καθώ αναλαμβάνει, βάζει πλάτη και συντονίζει σεμινάρια γαστρονομίας που θα ξεκινήσουν από αυτό το Σάββατο με πρώτο Την θέμα. Κυριακή. Την Κυριακή, συγγνώμη. Κυριακή. Συγγνώμη. Ναι, με πρώτο θέμα. Το σωστό ψωμί. Το σωστό ψωμί. Γιατί ποια είναι Βιό... η βάση. Η βάση του, του σωστού ψωμιού είναι το ξινό προζύμι και είναι επίσης τα σωστά αλεύρια. Mm -hmm. Και είναι ο, το ο κυριότερος, το πιο ακριβό πράγμα στο ψωμί είναι η ώρα. Η ώρα που περιμένεις. δεν είναι τα υλικά, είναι, η ώρα. Το είναι η ώρα. Δεν, δεν το Δηλαδή πρέπει το να μείνει. Πρέπει να έχει υπομονή και να περιμένει. Και γι' αυτό δεν γίνονται. Ακούμε, όλοι οι φούρνοι έχουμε γεμίσει φούρνου, οι οποίοι κάνουν απλώ ανακατεύουν μερικά έτοιμα μείγματα και κάνουν διάφορα ψωμιά και φουσκώνουν. Έχει μια, ένα κρυτσανιστό εξωτερικό, το μέσα λιώνει τελείω και δεν μένει. Πρέπει να το φά εκείνη την ώρα που είναι ζεστό και φρέσκο ή να το κάνει φρυγάκι. Αυτό το ψωμί και μένει και είναι αυτό που είναι το, το σωστό το ψωμί, που έχει και, και εξωτερικό και εσωτερικό. Και θα, πρέπει να έρθουν να το δοκιμάσουν και να δουν πώ είναι, διότι υπάρχει αυτή η καινούργια τάση τώρα α, και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Να πάμε σε αυτό το ψωμί. Αυτό το ψωμί, α, την επιστροφή στο ψωμί, αυτό το ξεκίνησε όπου αλλάν στη Γαλλία. Αυτό που το είχαν αυτοί το κάνανε από παλιά. Mm -hmm. Και περάσαν όλα αυτά τα ψωμιά, σαν αυτά που έχουμε του αφρού που κυκλοφορούν. Ο κόσμο όμω πήγε και έφαγε αυτό το ψωμί και έλεγε: Μα τι είναι αυτό το ψωμί, πώ είναι δυνατόν. Η γαλλική μπαγκέτα η ή, γαλλική ή καμία σχέση. Και η γαλλική μπαγκέτα, αλλά με υλικά. Βέβαια, η σωστή γαλλική μπαγκέτα είναι αυτή η συνταγή. Μπορεί να το κάνει και, και γαλλική και Αυτή θα είναι η συνταγή. Oh. Μπορεί να βγει, είναι, αυτή έτσι γίνεται η γαλλική μπαγκέτα. Ακριβώ έτσι, με αυτή τη συνοχή. Εμεί θα πούμε και με ανάμεικτα αλεύρια και θα το πούμε και καρβέλι και μπορεί να το κάνει ό,τι θέλει. Και το καρβέλι έχει ωραία καρβέλη Έχει Έχετε χάρη του και νύμια, το καρβέλι. Με, με τα ίδια, με αυτά τα υλικά, τα πολύ μελετημένα. Mm -hmm. τα πολύ, α, δηλαδή αυτά τα υλικά που η ώρα του είναι η ώρα που είναι. Που κάνει το σωστό προβήμα, το περιμένει, το κάνει, το γυρίζει. Το συμβαίνει, του μιλά. Το γυρίζει και μετά το κρατά και μπορεί να το χρησιμοποιήσει για χρόνια. Μπορεί ναι, να, έχω πάρει εγώ ένα από του. την Μπορεί να έχω κρατήσει, άνθρωποι έχουν κρατήσει χρόνια. Το θέμα είναι ότι το ψωμί του που αλάνε μετά το, το κάνανε εξαγωγή στην Αμερική και εξαγωγή στην Αμερική τα καρβέλια του που αλάν, μέχρι που ξεκίνησαν να γίνουν και στι πολλέ πόλει τη Αμερική και στο Σαν Φραντσίσκο Ξεκίνησαν να γίνουν α, φούρνοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί κατάλαβε ο κόσμο ότι αυτό είναι διαφορετικό, πολύ διαφορετικό από το ψωμί yeah, που αγοράζουν. δεν ξέρουν το κάνουν, αλλά ξέρουν να το απολαμβάνουν. <laughs> και έτσι, έτσι. Το Μάλιστα. θέμα είναι ότι αυτά τα φαγητά που ήταν τα φαγητά των φτωχών μα, τη γιαγιά μα, α πούμε, που μαγειρεύαν αυτά, τελικώ αυτά είναι τα φαγητά που είναι τώρα αρκετά ακριβά και τα παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν και το ψάχνουν. Γι' αυτό θυσαυρίζουν αυτό όσοι θα Εστιατόρια στο εξωτερικό με ελληνική τίμια κουζίνα. Ακριβώ. Ε? Λοιπόν, πείτε μου, πού θα, θα γίνουν τα. Είμαστε ΣΚΡΑ 8 ωραία. και Αγάπη. Mm. Είναι το, το workshop του Εστρέλα. Ναι. Που έχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τελείω μοντέρνα μαγειρική στα εστιατόρια του. Θέλουν να κάνουμε μία σειρά από μαθήματα και συζητήσει για, για το από πού ξεκινήσαμε. Γιατί και ξεκινάει όλα τα πράγματα ξεκινάνε. Ξεκινάει την Κυριακή στι 12 το μεσημέρι. Όποιο θέλει να μάθει, θα έρθει, θα δοκιμάσει, θα δει. Λέβολα! Λέω όλα. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν μια θαυμάσια συζήτηση. Μακάρι να σα είχα εδώ κάθε μέρα να λέγαμε κάτι διαφορετικό, Μάστε... αλλά δεν είστε, είστε και στην Τζιά. Ούτε καν στην Αθήνα. Είμαστε θα... στη Τζιά και κάνουμε μαθήματα μαγειρική. Σα βγάζω ε, με Skype, θα έλεγα. Βεβαίω, βεβαίω. Όταν ε, κάνουμε μαθήματα. Κάνουμε, μαθήμα, κάνουμε μαθήματα αυτή τη μαγειρική για επισκέπτε. Δεν το λέμε μαθήματα μαγειρική. Το λέμε διακοπέ με μαγειρική, λέγεται care έρχονται οι άνθρωποι, μαγειρεύουμε μαζί και τρώμε μαζί. Βρέπουν τα υλικά, μαθαίνουν, γιατί αυτά αν δεν τα δεις να γίνεται όπως εμείς είδαμε τις γιαγιάδες μας και τις μαμάδες μας. Δεν οι άνθρωποι αυτοί... Πού να τα δουν οι άνθρωποι που ε, τρώνε και... την κονσέρβα ανοιχμένη και ζεστά στο φούρνο. Ε,